Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και τον καλό φίλο και συνάδελφο στον Αναστασιάδη. Τι γίνεται, καλησπέρα. Σε διαφορετική ώρα τα λέμε σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εντάξει, είμαστε παντός καιρού, παντός ώρα, δεν έχουμε θέμα. Αλήθεια είναι αυτό, να ξέρεις. Βέβαια. Πολυεργαλεία. Πολυεργαλεία. Ελπιτικό σου, γεια σας. Λοιπόν. Δεν είχαμε κάποια πώληση από χθες που μιλήσαμε τελευταία φορά. Όχι. Και περνάνε οι μέρες, εγώ απλά το καταγράφω. Και περιμένουμε. Δεν είναι απλή υπόθεση η όλη φάση, γιατί αν πάρουμε και την ιστορία του Μουρκ, όπως προκύπτει ότι έχει η υπόθεση και με βάση αυτά που γράφουν οι Αυστριακοί σήμερα, που έχουν βάση και δεν είναι δημιουργήματα φαντασίας, καταλαβαίνει κανείς και τις δυσκολίες που έχει ο ΠΑΟΚ να ξεφορτωθεί συμβόλαια παιχτών που δεν υπολογίζει ο Λουτσέσκο. Δηλαδή γράφουν οι Αυστριακοί ότι είναι θέμα το ότι ο ΠΑΟΚ θέλει από τη ΛΑΣ να πληρώσει ολόκληρο το συμβόλαιο του Μουρ, που είναι 500.000 ευρώ. Πράγματα που εμείς τα έχουμε πει, Νίκο, εδώ και δύο μήνες, ότι δεν θα βρει συμβόλαιο ο Μουρκ το ίδιο, δεν θα βρει συμβόλαιο ο Ζαμπά, δεν θα βρει νομίζω ούτε ο Αγκούστο. Γενικότερα δεν θα βρει ο Λάμπρου 400.000 το χρόνο, μπορεί να μην βρει ούτε ο Νινούα 250 με 300. Και επίσης έχουμε καταγράψει ότι τέτοιου ελληνικούς ομάδες, όπως είναι η ΛΑΣΚ για παράδειγμα, δεν δίνει πάνω από 105.000. Άντε να δώσει 200, αν σε θεωρεί ότι είσαι παίκτης που μπορείς να αλλάξεις τη δυναμική της. Και εδώ υπάρχει το θέμα. Να δούμε πόσο ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να έχει το μεγαλύτερο κέρδος ή για να είμαστε ακριβείς, τη μικρότερη δυνατή ζημία, γιατί ζημία θα έχει ο ΠΑΟΚ, μιλώντας πάντα για δανεισμό του Μουρκ. Είναι δεδομένο, μέχρι τώρα δεδομένο, και αν δεν προκύψει κάποια άλλη ομάδα στο κάδρο, ότι ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει τον Μουρκ πέτος. Θα πει κάποιος, άλλο είναι να πληρώνεις 500.000 και άλλο είναι να πληρώνεις 300. Ναι, αλλά λίγο πολύ είναι ως Γιάννης Γιαννάκης η ιστορία. Οπότε μάλιστα, είναι ο ΠΑΟΚ ξαναμονή και για τον Μουρκ. Να δούμε πώς θα τελειώσει το θέμα του Ζαμπά. Του Τέιλορ φαίνεται να είναι το πιο έτσι στιβαρό σε ό,τι αφορά την αποχώρηση του Βραζιλιάνου στη Σαχτάρα, αλλά και πάλι, αν δεν έρθει ανακοίνωση και όλα τα υπόλοιπα μιας μεταγραφής, δεν μπορεί κανείς να είναι απόλυτα σίγουρος. Και σε δεύτερο πλάνο είναι ο Νινούα με τον Λάμπρο. Και μετά θα πάει ο ΠΑΟΚ για Αγκούστο, για Κούρτιτς. Αλλά ο κοινός παρονομαστής, θα λέγαμε και χθες, μην τα λέμε τα ίδια, Νίκο, είναι ότι οι μέρες περνάνε. Δεν ξέρω αν κάποιος αγχώνεται από τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν κάποιος αγχώνεται ή όχι. Το πρωτάθλημα ξεκινάει. Μπορεί να μην αγχώνεται κανείς. Ναι, μπορεί κανείς να μην αγχώνεται στον ΠΑΟΚ, να είναι όλα να πηγαίνουν βάσει προγραμματισμού. Τονίζω ξανά, δεν είναι απλή υπόθεση να ξεφορτωθεί έναν ποδοσφαιριστή, και το λέω με καλή χρειά. Δεν λέω με την κακή την έννοια να ξεφορτωθεί. Να ξεφορτωθεί το συμβόλαιο, αυτό λέμε. Δεν είναι απλή υπόθεση όταν του δίνει τα διπλάσια και τα τριπλάσια από ό,τι αντικειμενικά αξίζει στην αγορά. Δεν αξίζει ο Μουρ 500.000 με την εικόνα αυτή που είχε δύο χρόνια. Και φυσικά δεν υπάρχουν και κορόιδα πλέον. Δηλαδή λίγες ομάδες τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην εποχή του κορονοϊού, που συρρυκνώθηκαν πολλά έσοδα και πολλές ομάδες είχαν μεγάλες ζημίες, δεν θα σου δώσουν 500.000 για να δανειστούν τον Τόμας Μουρκ. Γιατί σου λέει, με τα χρήματα αυτά μπορεί να πάρω και ένα δεκάρι που θέλω και ένα νεσερό μπακ και να πάρω και ένα δεύτερο φορ. Να βρω τρεις ελεύθερους. Ειδικά όταν μιλάμε για ομάδα της Αυστρίας. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι οι μέρες περνάνε, ξαναλέω. Okay. Άλλος μπορεί να θεωρεί ότι ΠΑΟΚ θα κερδίσεις πανετολικό και ατρόμητο. Και χωρίς μεταγραφές. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είμαι αυτής της άποψης. Και δεν το έχω πει τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον 5-6, ούτε μισή φορά. Ότι πάω και θα περάσει στην Ποέμια, πάω και θα περάσει στη Λεύσκη. Δεν το αποφεύγω, γιατί έχουν μικρύνει πολύ οι ψαλίδες. Και σε ό,τι αφορά τις ελληνικές ομάδες, από ομάδες που πριν από 15 χρόνια θα τις βλέπουμε και θα γελούσαμε. Από τη Μάλτα, το Αζερβαϊτζάν, από οπουδήποτε αλλού. Και φυσικά έχει μικρύνει η απόσταση του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό, του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης, του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό. Δεν μπορώ ακόμα να ξεχάσω το περσινό, το 3-2 στην Νίκαια. Το γιατί, Νίκο, το ξέρω και εγώ και εσύ και όλοι. Γιατί επενδύουν οι ομάδες σε ποδοσφαιριστές αθλητές. Άρα
το ότι δεν έχουν την ποιότητα αυτές οι ομάδες με το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι δεδομένο, αλλά έχουν ενδεχομένως ποδοσφαιριστές που τρέχουν και μαρκάρουν και μια χαρά είναι. Και πολλές φορές σε αυτές τις ομάδες βρίσκουμε και παίκτες που θα χωρούσαν στις ομάδες τις δικές μας, τις λεγόμενες μεγάλες. Εχθές είχα μια κουβέντα με τον Κώστα Βασιλόπουλο, γιατί ο ΠΑΟΚ να εμπιστευτεί πέρσι το Σίνγκλεϊ των 82 λεπτών σε μια χρονιά και να μην πάρει το Φεράρι. Δεν μπορώ να καταλάβω μερικά πράγματα. Και δεν μπορεί να τα καταλάβει και ο κόσμος. Τέλος πάντων, επειδή εγώ δεν θεωρώ αυτονόητο ότι ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με 2-2, η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση για να έχει προχωρήσει τις μέρες να μπολιάσει, όπως λέμε, τους παίκτες στο σύνολο. 10 μέρες έχουμε ακόμα. Για 10 χρόνια, Ιβάν Σαββίδη, τι έχεις να πεις? Κοίταξε, μια δεκαετία που αν μας την περιέγραφαν πριν έρθει ο Ιβάν Σαββίδης, δεν το πιστεύαμε. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή το τι παίκτες φόρησαν την φανέλα του ΠΑΟΚ, τα 4 κύπελα, το ένα πρωτάθλημα το αίτητο και το ένα που κάποιοι έκλεψαν από τον ΠΑΟΚ, το πώς έχει μεγαλώσει ο σύλλογος, τα χρήματα που διακινεί πλέον στο μεταγραφικό παζάρι, τα συμβόλαια που δίνει, τις ακαδημίες που έχει ο ΠΑΟΚ και είναι για μένα στην Ελλάδα οι κορυφές, όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο, και το τι προσφέρει ο ΠΑΟΚ στα παιδιά που είναι από άλλους νομούς και μένουν μόνο τους στη Θεσσαλονίκη για τα 13 τους χρόνια, με τους γονείς να είναι στη Λαμία, στο Βόλο, στην Κρήτη, στα Χανιά. Πολύ μεγάλη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ. Το φιλανθρωπικό έργο τεράστιο, οι επενδύσεις που έχουν γίνει τεράστιες. Δεν το συζητάμε ότι είναι ευεργέτηση του συλλόγου. Υπάρχει πριν από λίγα λεπτά και ένα μήνυμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ που τονίζει αυτό, ότι και την ομάδα την κράτησε όρθια, την ομάδα του μπάσκετ. Μπορεί όχι με τον τρόπο που θέλαμε εμείς, η μπασκετική Νίκο, δηλαδή να πάρει και την ομάδα μπάσκετ, να πάρει 2-3 ευρωλιγκά τους παίχτες και να παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα σε 2-3 χρόνια. Αλλά ότι έχει κρατήσει την ομάδα όρθια και του μπάσκετ και φυσικά επιμερών του έχουν αφήσει όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη, χωρίς να είναι μόνο ο Ιβάν Σαββίδης, δηλαδή δεν μπορούμε να δικήσουμε ανθρώπους όπως ο κ. Τσαλόπουλος, ο κ. Αμυρίδης, Θανάση Κατσαρή, γενικότερα σε κάθε τμήμα υπάρχουν άνθρωποι στον ερασιτέχνη που και χρήματα δίνουν και χρόνο και ψυχή, αλλά ο παρονομαστής είναι ο ίδιος. Αν δεν υπήρχε ο Ιβάν Σαββίδης, δεν ξέρουμε πού θα ήταν ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα ήταν στην Αλβανική, δεν μπορούν να ακούω χαζά ότι θα διαλυόταν η ομάδα εκείνο το καλοκαίρι του 12, αλλά έβγαινε με πολύ κόπο η χρονιά. Ψάχναν πραγματικά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τα βασικά για να πάρει ο ΠΑΟΚ άδειες, για να μην κρουσάει σε παίκτες, να παίζει στην Ευρώπη. Θα μπορούσα να πω ότι είναι μια χρυσή δεκαετία, που φυσικά υπάρχει μπροστά μας το θέμα του γηπέδου της νέας Τούμπας, που όταν θα γίνει πραγματικά θα είναι το αποκορύφωμα προς φορά στο Ιβάν Σαββίδη. Αλλά σίγουρα θα μπορούσε η ομάδα να έχει ξεφύγει περισσότερο από Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Άρη και όλους τους υπόλοιπους. Δεν το συζητάω. Δηλαδή αν βάλουμε κάτω τις επενδύσεις που έχει κάνει ο Ιβάν Σαββίδης με τις επενδύσεις του κυρίου Αλαφούζου, του κυρίου Μιλισανίδη και του κυρίου Καρυπίδη, μπορεί να μην ενίκω ούτε το 1/10. Αλλά το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ότι τα χρήματα δεν πιάνουν τόπο. Δεν πιάνουν τόπο. Υπό νορμάλ συνθήκες θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Άρης με τις μέχρι τώρα επενδύσεις, γιατί μπορεί φέτος και σε 2 χρόνια να αλλάξουν και τα δεδομένα, δεν θα έπρεπε καν να σκέφτονται ότι μπορούν να ξεπεράσουν τον ΠΑΟΚ στην βαθμολογία. Και ο ΠΑΟΚ όχι μόνο απλά δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ξέρεις ότι όσα λεφτά είναι... και αν βάλεις, δεν μπορείς να γίνεις μια πλησίαστη ομάδα. Και ο Ολυμπιακός που κάποτε έβαζε πολλά παραπάνω, δεν γιατί να πλησίαστη, τώρα δεν βάζει. Δεν σου λέω να γίνει City, ναι. Γιατί η City ή η Bayern, ναι. Η Bayern είναι απλησίαστη. Έβλεπα το Άιντραχτ Bayern και τρόμαξα. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Και μιλάμε για Άιντραχτ, δεν μιλάμε για. Τι να σου πω τώρα, Hoffenheim στα χειρότερά τη. Μιλάμε για την ομάδα που θα παίξει σήμερα Super Cup με τη Real. Και ήταν η Bayern στο πρώτο ημίχρονο, να λες και παίζανε με τα νυψάκια τους. Okay. Αλλά δεν είναι για μένα normal. Όχι. Τρομακτική Bayern. Ειδικά και ο Μανέ μέσα είναι άσχημο. Δεν είναι λοιπόν λογικό το ότι ο ΠΑΟΚ, έχοντας πάρει φυσικά 4 κύπελα για ένα πρωτάθλημα IT, δηλαδή αυτά δεν μπορούμε να τα βάλουμε στην άκρη και να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τίποτα και είναι μία ή άλλη, αλλά στο ξεκίνημα τώρα της φετινής σεζόν, πάνω κάτω μία ή άλλη είναι οι ομάδες. Τα πολύ γνωρίζω και με τον Μιχάλη. Δεν ξεχωρίζει κάποιο. Για μένα όμως με την επένδυση που έχει γίνει, θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να είναι 2 κλάσεις πάνω
από Άρη, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και όλους τους υπόλοιπους. Ανταυτού ο ΠΑΟΚ ακομαχάει από τον Ντάμπλ και μετά, γιατί έχουν γίνει πολλές λάθος κινήσεις, συμβόλαια που δεν έπρεπε να δοθούν ούτε τα μισά από αυτά που τελικά δόθηκαν, με την αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου, με τις αλλαγές προπονητών, και το φετινό καλοκαίρι δεν μας δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει μάθει τα λάθη του. Ναι, υπάρχει σημάζεμα, δεν το συζητάμε, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε, Νίκο, ότι μπορεί να συνδυαστεί ένα σημάζεμα με πιο ποδοσφαιρικό σχεδιασμό. Είναι εκατοντάδες οι παίκτες οι ελεύθεροι. Δεν είναι πανάκι ότι πρέπει να πληρώσεις 3-4 εκατομμύρια για να φέρεις ένα ποδοσφαιριστή. Δεν φτάνουν μόνο τα χρήματα, Στέλιο, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Πρέπει να έχεις και μια ποδοσφαιρική λογική και να έχεις και ποδοσφαιρικά μυαλά εντός των ομάδων. Θες να πεις ένα γεια στον Πάρη Σελεπίδη πριν σε αποχαιρετήσουμε? Βεβαίως, βεβαίως. Α, δεν τον έχουμε τελικά. Ωραία, θα τον έχουμε σε λίγο. Δεν τον έχουμε. Ωραία, εντάξει, ναι, να το μεταβιβάσει την αγάπη μου, λοιπόν. Την μεταβιβάσω, βεβαίως. Ήωσε χθες ο Νέλσον Ολιβέιρα. Θα δούμε πόσες μέρες θα μείνει εκτός. Ένα ευχέλιο δεν. Ήωσε γνωστή. Δεν θα είναι κακό. Όχι, όχι, δεν είναι κορονοϊός. Είναι αυτή η ίωση που ταλαιπώρησε. Εντάξει. Και τον Αντρίγια. Κατάλαβα. Αυτό περαστικά του, γιατί πάνω που έκανε δύο προπονήσεις, τρεις ξανά εκτός. Να ξαναπώ, μακάρι να είναι την τελευταία περιπέτεια, μακάρι να είναι τελευταία, αλλά αρχίζω και δεν ξέρω. Μήπως έχει κάποιο μαύρο συνεπάγγελμα. Είναι λίγο άτυχος. Ο Πορτογάλος, ναι, μήπως βρέχει μόνο εκεί που είναι αυτός. Και γύρω-γύρω έχει λιακάδα. Δηλαδή αρχίζω και έχω κάποιες δεύτερες σκέψεις. Τέλος πάντων, οι προπονήσεις συνεχίζονται. Σάββατο το φιλικό με το Βόλο στην Τούμπα, δυστυχώς το λέγαμε χθες, δεν θα έχουμε την ευκαιρία εμείς, ούτε και ο κόσμος, να έχει κάποια εικόνα για να μπορούμε να σχολιάσουμε 2-3 πράγματα. Θα περιμένουμε αναγκαστικά, πέρα από τα μεταγραφικά, την έναρξη του αθλήματος. Αλλά πλησιάζουν οι μέρες. Το αν θα είναι καλό αυτό για τον ΠΑΟΚ ή όχι, θα το δούμε αρχής γενομένης από το μεθεπόμενο Σάββατο. Αυτά. Μάλιστα. Ωραία, Στέργιο. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.